σταματιές πλέον. Οι καταγγελίες τα ίδια. Δηλητηριάσεις αγατών, δηλητηριάσεις σκύλων. Και μάλιστα σε περιοχές που υπάρχουν καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, δηλαδή δίπλα στα σούπερ μάρκετ Βερόπουλος και Λίτλ, δηλητηριάστηκαν καμιά δεκαριά σκυλιά, τα περισσότερα εκ των οποίων είχαν ιδιοκτήτες και μέτρη τα γατιά επίσης. Αν κάποιον τον ενοχλούν τα σκυλιά ή τα γατιά του γείτονά του, μπορεί να απευθυνθεί στο Δήμο, μπορεί να απευθυνθεί στο αστυνομικό τμήμα και να βρεθεί μια λύση. Σαφώς το να τοποθετεί δηλητήρια σε μέρη που μπορούν να το κουμπίσουν παιδάκια, που μπορεί να γίνει οτιδήποτε, δεν να τολμώ να φανταστώ, δεν είναι η λύση. Το άλλο πάρα πολύ δυσάρεστο που δεν σταμάτησαν ούτε τη μέρα της απελευθέρωσης της Ιούτσης 10 Νοεμβρίου είναι οι δηλητηριάσεις γατών στον Φραγκομαχαλά που ξεκίνησαν πριν από 10 μέρες επίσης, από πάνω προς τα κάτω, από τον Άγιο Νικόλαο του βουνού δηλαδή που δηλητηριάστηκαν καμιά δεκαριά γατιά, κάποια εκ των οποίων είχαν ιδιοκτήτη. Και τα τελευταία περιστατικά ήταν προχθές, 10 Νοεμβρίου, όπου οι κάτοικοι ξύπνησαν και βρήκαν στις οδούς Συναδεινού, Βοριά, Αγίου Φωτίου, νεκρά γατιά. Και βγαίνουμε και τα λέμε, γιατί εντάξει είναι βέβαια μέσα στο καταστατικό του Συλλόγου να καταγγέλουμε δημοσίως κάθε τέτοιο περιστατικό. Μήπως και αλλάξει η νοοτροπία του κόσμου, που θεωρώ ότι αλλάζει. Βγαίνουμε λοιπόν και τα λέμε με το κίνδυνο να μας περάσουν για λωλούς, για γραφικούς εν πάση περιπτώσει, αλλά αυτό που καταλαβαίνω είναι ότι ο κόσμος ευαισθητοποιείται, ότι είναι ο κόσμος που μας πλησιάζει και μας ζητά να τα δημοσιεύσουμε. Δύο άνθρωποι με σταμάτησαν τώρα για να μου πούν για τα ίδια περιστατικά δηλητηριάσεις γατών στην Ευαγγελίστρια και για σκυλιά που βλέπουν εγκαταλειμμένα σε χωριά όταν πηγαίνουν σε εκδρομές ή στις γειτονιές τους. Οπότε και αυτό που κάνουμε να τα λέμε κάθε εβδομάδα δεν είναι τελικά υπερβολή, είναι κάτι που το θέλει ο κόσμος και έχει βοηθήσει στην ευαισθητοποίηση της αχιώτικης κοινωνίας. Βασίλη, αυτό που συμβαίνει, τι εμπειρία έχεις, αυτό που συμβαίνει εδώ, συμβαίνει και στην υπόλοιπη Ελλάδα και εδώ έχουμε καταγγελίες επειδή υπάρχει ένας δραστήριος σύλλογος. Τι συμβαίνει και στην υπόλοιπη Ελλάδα και σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό, χθες απαγχώνησαν κουτάβια στα Γιάννενα. Εδώ η ιχιώτικη κοινωνία είναι πολύ πιο πολιτισμένη. Είναι λιγότερα τα περιστατικά, αλλά υπάρχει πλέον μεγαλύτερη δημοσιότητα. Γιατί ο κόσμος θέλει να βγουν αυτά τα πράγματα στη δημοσιότητα, θέλει να σταματήσουν. Οπότε και εμείς οφείλουμε για τον κόσμο τα δημοσιοποιούμε. Σαφώς και έχουν αλλάξει προς το καλύτερο τα πράγματα. Δεν έχουμε πια το Δήμο να βγαίνει με λωστούς και να χτυπάει η σκυλιά, να τα τραυματίζει, να τους πάει τα δόντια. Αυτά δεν είχαν βγει ποτέ στις εφημερίδες, γιατί κανείς δεν ήξερε πώς να τα διαχειριστεί. Ξεκινήσαμε, αν θυμάστε και εσύ Γιάννη, τότε πριν καμιά δεκαετία χρόνια, όταν ξεκίνησε ο Δήμος να μαζεύει με απορριμματοφόρα τα αδέσποτα σκυλιά και να τα πηγαίνει στον. Δεν υπήρχε ούτε καν μπόγιας, μακάρι να υπήρχε. Οι υπάλληλοι καθαριότητας που δεν φταίνουν σε τίποτα. Με εντολές του τότε του Μάρκου Καθαριότητας τα πετούσαν μέσα στο απορριμματοφόρο και τα ξεφόρτωναν στη χωματερή. Και έτσι ξεκινήσαμε σιγά σιγά με τα περιστέρια δηλητηριασμένα 2-3 φορές το χρόνο στην πλατεία, με τις φόλες και να τηλεφωνούν σε μένα. Βγαίνω και τα λέω. Γιατί εγώ ξυπνώ στις 6 ώρα το πρωί από τα τηλεφωνήματα των περαστικών. Έλα, δες τι έγινε στην πλατεία τότε. 4-5 φορές. Άρα είμαστε καλύτερα. Είμαστε καλύτερα και θα είμαστε καλύτερα στο μέλλον. Γιατί όλο και περισσότεροι άνθρωποι πλέον βλέπουμε ότι έρχονται πιο κοντά στα σκυλιά. Δεν τα βλέπουν μόνο σαν εργαλείο, σαν ένα φύλακα, αλλά και σαν ένα σύντροφο. Οπότε, με ένα λόγο στο γείτονά του, ένα λόγο σε κάποιον περαστικό που βλέπουν να κακομεταχειρίζεται ένα σκύλι, σιγά σιγά θα αλλάξει η νοοτροπία μας.